Εφραίμ της Αριζόνας, εσείς που το γνωρίσατε. Μόνο με δύο λόγια για τον Άγιο αυτόν άνθρωπο είναι πολύ λίγο, θα τον αδικήσουμε. Έτσι. Όντως είναι Άγιος της εποχής μας. Δεν ξαναβρέθηκε τέτοιος Άγιος, ο οποίος μπόρεσε μέσα στη φωλιά του λύκου να κάνει 20 μοναστήρια. Με στη Μασονία εκεί. Εκεί που δεν μπορεί να κουνηθεί φίλο. Έκανε 20 μοναστήρια. Και θυμούμε, το συνόδευε ένας γιατρός, μοναχός, ο οποίος ήταν γνωστός μου. Και μου έλεγε όταν πρωτοπήγαμε, ήταν ο επίσκοπος της περιοχής που έλεγε «Όσο ζω εγώ δεν πρόκειται να κάνει μοναστήρι». Ορθόδοξος, αρχιερέας, χτυπούσε το χέρι του. «Δεν πρόκειται να κάνει μοναστήρι». Ναι, τον αθεόφοβο. Και αυτός ο Άγιος άνθρωπος έκανε 20 μοναστήρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πόλεμο έχει φάει από τους δικούς μας. Δικούς μας. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μέσα από την εκκλησία. Οι μεγαλύτεροι αιρεσιάρχες βγήκανε μέσα από την εκκλησία. Αυτό έλεγε σήμερα, αν προσέχατε στον Εσπερινό, πατριάρχες. Ο Νεστόριος, ο Άριος, δεν ήταν πατριάρχης βέβαια ο Άριος, ο Νεστόριος ήταν πατριάρχης. Ανέφερε και άλλα ονόματα που ήταν μέσα στην εκκλησία και είχαν τις αιρέσεις. Αν τότε στην εποχή εκείνη εκεί υπήρχαν οι αιρέσεις με τους αρχιερείς εκεί, καταλαβαίνετε στην εποχή μας τώρα που τα πήραμε όλα παραμάζωμα, τι γίνεται. Έτσι λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από τους αρχιερείς, τους δικούς μας. Θα μου πεις τώρα ποιος Άγιος δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τους αρχιερείς. Είχε να τον προστατεύει ο άλλος όμως ο Άγιος. Ο Ιωσήφ ο ησυχαστή. Είχε τον Άγιο, είχε. Πάντοτε ο Χριστός έχει. Πάντοτε ο Χριστός έχει τους δικούς. Και είχα την ευλογία λοιπόν να τον γνωρίσω αυτόν τον Άγιο. Και μια φορά θυμούμαι, ήμουνα κοσμικός στη Θεσσαλονίκη και με πήρε τηλέφωνο ο πατήρ Σάβας, ο μοναχός που τον συνόδευε, ο γιατρός, μοναχός κι αυτός. Μου λέει, μπορείς λέει, να, τον πας στο, να μας πας στο νοσοκομείο γιατί ο γέροντας είναι άρρωστος. Κάτι που δεν ήθελα κι εγώ, έρχομαι του λέω. Ναι, πήγα, τους πήρα και τους πήρα στο νοσοκομείο. Δεν άκουσα να βγάλει μιλιά παρά μόνο ψιθύριζε την ευχή. Όση ώρα κάραβε να το πάω στο νοσοκομείο, έλεγε την ευχή. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι. Αυτός εφάρμοζε αυτό που έλεγε και ο Άγιος Αποστόλος Παύλος. Είναι προτιμότερο η ευχή από την αναπνοή. Ναι, έλεγε την ευχή εκεί. Και βέβαια τον γνώρισα και στο Άγιον Όρος. Εκεί ήταν στη Φιλοθέου ήτανε. Και εγώ τότε όταν είχα πάρει τη στροφή μου πήγαινα σχεδόν κάθε μήνα στο Άγιον Όρος και τον έβλεπα και αυτόν μαζί με τον Άγιο Παΐσιο. Πρώτα περνούσα όμως από τον Άγιο, από εκεί. Όχι μόνο εγώ, δεν υπήρχε προσκυνητής που να μην περάσει πρώτα από τον Άγιο Παΐσιο και μετά να πάει στα άλλο μόνο.